Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λίγο πριν κλείσουμε την πόρτα σε μια οχταετία που ήταν τουλάχιστον τα 5 χρόνια της τα πρώτα καταστροφικά, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το εργαλείο της ελλαδεμπορίας, να πουλήσει πατρίδα. Θα το πάμε και αυτό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι είναι ο κανονισμός στη Βουλή και έτσι πρέπει να γίνεται. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, καταρχάς θέλω να ξέρω όταν πηγαίνετε, γιατί κάνατε και υπουργοί, κάνατε και υφυπουργοί, όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό, τους λέτε Σκοπιανούς τους ανθρώπους αυτούς ή κατοίκους πολίτες της Φύρων? Γιατί εδώ το Σκοπιανή έδωσε και πήρε. Φαντάζομαι όταν βγαίνετε στο εξωτερικό και μιλάτε σε διπλωματικό ή υπουργικό επίπεδο, δεν χρησιμοποιείτε αυτή τη γλώσσα. Οπότε ας τη χρησιμοποιείτε τουλάχιστον και λίγο εδώ. Πάμε στην περιβόητη ηθαγένεια, που είναι ένας από τους λόγους που λέτε ότι δώσαμε κάτι. Στο διαβατήριο, και όσοι έχετε, όλοι έχουμε διαβατήριο, στην τρίτη γραμμή γράφει ηθαγένεια, nationality. Και τώρα θα ισχύει το Macedonian citizen of North Macedonia. Ξέρετε ποιο είναι μέχρι σήμερα? Γι' αυτό κάνετε κάτι? Όταν έρχονται οι πολίτες της Φύρων στην Ελλάδα, τους απαγορεύεται την είσοδο γιατί γράφει Macedonian? Είχατε πει κάτι πριν όλα τα χρόνια που χρησιμοποιείτε σε όλη την Ιφίλιο αυτό το διαβατήριο το μακεδονικό που έχουν το αντίστοιχο οι πολίτες της Φύρων? Λέγατε σε αυτούς τους πολίτες γιατί έγραφε Macedonian? Τι κάνατε όλα τα προηγούμενα χρόνια? Είναι πλέον καθεστώς που αλλάζει, όπου μπαίνει από το σκέτο Macedonian citizen of North Macedonia, πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Τι ήταν πριν, τι κάνατε, θα το πείτε? Πώς κυκλοφορούσαν αυτοί οι πολίτες στον κόσμο? Το δεύτερο, η γλώσσα. Θα διαβάσω μία εμβληματική για τη δεξιά παράταξη συγγραφέα, και το βιβλίο της «Τα μυστικά του Βάλτου» είναι επίσης εμβληματικό, την Πινελόπη Δέλτα, λέει: ήταν ένα κράμα των βαλκανικών εθνικοτήτων τότε η Μακεδονία. Έλληνες, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Αλβανοί, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι ζούσαν φύρδιν μίγδιν κάτω από το βαρύ ζυγό των Τούρκων. Η γλώσσα τους ήταν η ίδια, μακεδονίτικη. Ένα κράμα κι αυτή από σλαβικά και ελληνικά ανακατωμένα με λέξεις τούρκικες. Όπως και στα βυζαντινά χρόνια, οι πληθυσμοί ήταν ανακατωμένοι τόσο που δύσκολα χώριζες Έλληνα από Βούλγαρο, τις δυο φυλές που κυριαρχούσαν. Εθνική συνείδηση είχαν την μακεδονική μονάχα. Θα το ρίξετε στη φωτιά το βιβλίο? Ελπίζω πως όχι. Λέει ο Αδαμάντιος Κοραής, το 1824, όταν δεν είχαμε ανακαλύψει ακόμα τις προτάσεις της πιστείας και το μακεδονικό κτλ. Οι Μακεδόνες προχωρούσαν καθημέρα στην κατάλυση της ελευθερίας της Ελλάδας και οι Έλληνες ήταν δουλωμένοι στους Μακεδόνας. Μετά την Μακεδονική Δεσποτεία έπεσαν υποκάτω εις τον Ρωμαίων την εξουσία και τέλος στους Τούρκους. Θα τον κάψουμε και τον Αδαμάντιο Κοραή τώρα? Λέει ο άλλος εμβληματικός για τη δεξιά παράταξη, αυτός που ουσιαστικά με τα ιστορικά του γραπτά δημιούργησε το ελληνικό έθνος, ο κύριος Παπαρηγόπουλος, το 1849. Οι Μακεδόνες ήσαν έθνος ηλυρικό με μειγμένο με τα Ελλήνων. Στη Δε Χερόνια έγινε σύγκρουση Ελλήνων και Μακεδόνων. Ενώ σε ένα άλλο σημείο αποφαίνεται ότι οι Μακεδόνες ήσαν κράμα Ηλυρίων και Ελλήνων και το κυριότερο χαρακτηριστικό του κράματος τούτο ήταν το ελληνικό, ως εξάγεται εκ της γλώσσας και των παραδόσεων αυτών. Θα το παραδεχτούμε αυτό ή θα το πετάξουμε γι' αυτό στη φωτιά? Προφανώς, μείγμα. Μείγμα Ηλυρίων και Ελλήνων. Εντάξει, δεν πειράζει τι το κάνουμε, θα φανεί στο τέλος τι το κάνουμε. Μην γίνεται διάλογος. Κύριε Καραγενίδη, συνεχίστε παρακαλώ. Λέει ένα άλλο έγγραφο. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Κύριε Βορύδη, είστε επόμενος ομιλητής. Θα πάρετε το λόγο μετά τον κύριο Καραγενίδη. Ελάτε, κύριε Καραγενίδη. Λέει ένα άλλο έγγραφο, το οποίο υπόθηκε μες στην Βουλή των Ελλήνων το 1913. Υπάρχει τμημάτιση της Μακεδονίας σε τρεις κυριάρχους, στην Σερβία τότε, Βουλγαρία και Ελλάδα. Δηλαδή από τότε αναγνωριζόταν ότι η γεωγραφική Μακεδονία επεκτείνεται σε τρεις χώρες. Σε όλη αυτή λοιπόν την ιστορία,
θα πρέπει να πείτε κάποια επιχειρήματα που να στέκονται και να πείτε και κάποια επιχειρήματα που λέγατε και το 2008. Γιατί η πρότασή σας όταν ήσασταν κυβέρνηση σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό δεν έχει αλλάξει. Τώρα βέβαια, γιατί θα κάνετε τα συλλαλητήρια κάτω στην, αύριο και μεθαύριο, έχετε αποφασίσει να χαϊδέψετε όλες τις πλάτες. Προσέξτε τώρα ένα περίεργο πράγμα. Στο Facebook μου ήρθε ένα μήνυμα που λέει «Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης άλλαξε την ώρα της εκδήλωσης όλοι στο Σύνταγμα για τη Μακεδονία μας». Τουλάχιστον μην καρφώνεστε. Δηλαδή θα κάνετε που θα τα κάνετε εσείς, ακιδευμόνευτα και ακομμάτιστα, όπου έχει μπει όλος ο κομματικός μηχανισμός, αλλά μην τα κάνετε, ρε παιδάκι μου, τόσο ξεκάρφωτα. Τουλάχιστον προσπαθήστε να υπάρχει κάτι το οποίο... Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται. Εντάξει, δεν γίνεται. Υπάρχει. Κύριε Κυριαζεύη, σας παρακαλώ. Σεβαστείτε τον ομιλητή. Έλεος. Έλεος. Και στο κάτω-κάτω, παρακαλώ πολύ τον κύριο Χατζηδάκη. Μα δεν έχει σταματήσει να μιλάει 7 λεπτά πριν από κάτω τους... μουρμουρίζει. Αφήστε, κύριε Καραγιαννίδη, αφήστε να πω δύο κουβέντες και εγώ και πείτε και εσείς μετά. Κύριε Χατζηδάκη, σας παρακαλώ πολύ, νοθετήστε τους συναδέλφους σας. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχει ρίξει στο στόμα τον κύριο Χατζηδάκη. Όχι, απευθύνομαι προσωπικά. Ελάτε, κύριε Καραγιαννίδη. Ωραία. Λοιπόν, για να μην μιλάμε για κυδεμόνευτα και ακομμάτιστα, αυτό το πράγμα που επενδύεται αύριο και μεθαύριο και όσο πάει, νομίζετε ότι θα σας πάει πολύ μακριά, που δεν θα σας πάει, είναι αυτό το πράγμα που προσπαθείτε να κάνετε. Θα κλείσω με μια ερώτηση. Το 1992-1994 η κυβέρνηση του Πασόκ από τη μία και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την άλλη έστειλε για διαπραγμάτευση, όταν γινόταν η κουβέντα για τις γλώσσες, στον ΟΗΕ, κάποιον αντιπρόσωπο? Το ρωτάω, γιατί αύριο θα σας τα πούνε με ονοματεπώνυμα. Εγώ σας το ρωτάω από σήμερα για να ξέρετε. Το 92 και το 94 στείλατε διαπραγματευτές, εσείς οι υπερήφανοι Έλληνες, για να διαπραγματευτούν...